Διχασμένη εμφανίζεται η βρετανική κοινή γνώμη μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την παραμονή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο και αν ο Ντέιβιντ Κάμερον, έχοντας τη στήριξη και των υπουργών του, μιλά για μια καλή συμφωνία, οι πολίτες δεν δείχνουν να έχουν πιστεί απόλυτα. Σε μεγάλο βαθμό τίνω προς το να ψηφίσω υπέρ της παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πίστευα όμως ότι τις τελευταίες εβδομάδες ο Κάμερον και οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσπαθούσαν να πούν ότι άλλαξαν κάποια πράγματα, όμως δεν είμαι σίγουρος αν άλλαξαν ουσιαστικά οτιδήποτε. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν νομίζω ότι θα επιβιώσει ως χώρα χωρίς την Ευρώπη. Πολλές επιχειρήσεις, κυρίως του χρηματοπιστωτικού τομέα, που είναι μεγάλο κομμάτι της οικονομίας μας, θα υστερήσουν εναντί της Ευρώπης. Όπως φαίνεται, οι προβληματισμοί των Βρετανών πολιτών παραμένουν αναφορικά με την ελευθερία μετακίνησης στα σύνορα, αλλά και με την εκχώρηση εθνικών αρμοδιοτήτων στις Βρυξέλλες. Δεν μου αρέσει το ότι οι αποφάσεις για τη χώρα μας δεν βρίσκονται στα δικά μας χέρια. Νιώθω ότι έχουμε χάσει τον έλεγχο των συνόρων μας. Δεν με πειράζει να έχουμε ανατολικοευρωπαίους εδώ, αρκεί να ζουν με βάση τους κανόνες μας. Έρχονται πολλοί εδώ που δεν κάνουν τίποτα και απλά εισπράττουν επιδόματα. Ο Ντέιβιντ Κάμερον θα ενημερώσει επισήμως τη Βουλή τη Δευτέρα, δίνοντας έτσι το έναυσμα για την προεκλογική εκστρατεία μέχρι τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος στις 23 Ιουνίου.